Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να... Μάλλον πώς μπορέσαμε και επισκευάσαμε ένα gaming μηχάνημα. Θα τονίσω ότι το τελευταίο καιρό μας έρχονται συνεχώς gaming μηχανήματα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί οι επισκευές τους είναι ενδιαφέρουσες και πάντα χαίρεσαι όταν ξαναζωντανεύεις ένα gaming μηχάνημα και η χαρά του πελάτη είναι πολύ μεγάλη. Και η δική σου χαρά, γιατί όταν... κάνεις μια επισκευή σε τέτοια μηχανήματα και θα ξαναφέρεις τη ζωή, νιώθεις πολύ όμορφα. Πάμε να δούμε μια απλή επισκευή λοιπόν σε ένα Lenovo Y700 και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το board. Είχαμε ένα πρόβλημα στο charging IC και το αλλάξαμε. Βλέπετε ότι είναι δουλεμένο σε όλη την περιοχή. Ξέρουμε 2-3 charging chip, το ένα ήταν καμένο βέβαια, το άλλο ύποπτο, μετά όμως εντοπίσαμε το πρόβλημα και το επιλύσαμε. Έτσι όλη την περιοχή βέβαια, έτσι όλα τα κομμάτια του charging, όπως τα MOSFET, όπως το, η αντίσταση του VCC, το AC detect και πάει λέγοντας. Καταλήξαμε λοιπόν στο να περνάει η τάση παραμέσα, αλλά για κακή μας τύχη η τάση δεν πέρναγε στον current sensing resistor, γιατί υπήρχε βραχύκλωμα. Να, εδώ είναι η περιοχή λοιπόν του current sensing. Βλέπετε R010. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εισάγουμε τάση για να δούμε τι ακριβώς θα μας βγάλει από πλευράς κατανάλωσης και θερμικής. Πάμε λοιπόν να είμαστε. Έχουμε βάλει το καλώδιο της τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό του πάγκου μας και θα εισάγουμε κάποια τάση. Η τάση αυτή είναι 1 βόλτ, όπως βλέπετε. Βλέπετε ότι τραβάει 500 mA στο 1 βόλτ, 600 κοντά. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι ζεσταίνεται. Με τη βοήθεια της θερμικής μας κάμερας. Ορίστε λοιπόν, θα ελέγξουμε. Βλέπετε και το τύπο του board, είναι NM-A541. Lenovo Y700, συγγνώμη. Ελέγχουμε. Και θα καταλήξουμε σε μια θερμή περιοχή. Να, βλέπετε εδώ. Θα βάλω την... όχι την υπέρυθρη κάμερα, ενεργοποιήσω την άλλη, έτσι ώστε να δούμε ποια θερμοκρασία είναι υψηλότερη και από ποιο component προέρχεται, ποιο στοιχείο προέρχεται. Βλέπουμε ότι αυτό το στοιχείο είναι το PL411.
το οποίο και θα αφαιρέσουμε για να δούμε προς τα πού είναι το βραχυκύκλωμα, γιατί αποκλείεται βέβαια να είναι το πυνείο. Είναι λοιπόν απενεχοποιείται βέβαια, σαφέστατα. Βλέπετε ότι δεν έχουμε κανένα βραχυκύκλωμα στην πλευρά του πινίου. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Έχουμε από την άλλη πλευρά που έχουμε αφαιρέσει, οπότε θα εισάγουμε εκεί την τάση μας. Πάμε να δούμε, θα μας πει τώρα η θερμική. Τι θα πάρει φωτιά τώρα. Και να εδώ, ό,τι φαίνεται, είναι ένας πυκνωτής, ο οποίος μας κάνει τη ζημιά δίπλα σε κάποιο MOSFET. Πάμε να τον δούμε και στο μικροσκόπιο. Για να δούμε μισοπροπυλική. Στεγνώνει. Άτος. Ο δεξής, όπως φαίνεται, λοιπόν, έχει το πρόβλημά του. Πρέπει να την κατασταθεί. Άλλη μια φορά, νάτο. Πολύ ωραία. Να τον βγάλουμε έξω. Δεν ακούστηκε καλά, το ξέρω. Αλλά καταλάβατε. Άντως λοιπόν, εκτός κυκλώματος ο πυκνωτής. Θα τον μετρήσουμε κιόλας. Σε ohm. Ναι. Είναι πλέον σύρμα. Είναι transformer αυτός ο πυκνωτής. Έχει γίνει σύρμα από πυκνωτής. Οπότε δεν τον χρειαζόμαστε στο κύκλωμά μας. Πάμε να δούμε αν έφυγε και το βραχυκύκλωμά μας. Από εδώ, βέβαια, δεν είχαμε ποτέ βραχυκύκλωμα. Είχαμε από εδώ. Πάλι δεν έχουμε. Θα ξαναβάλουμε το πινίο στη θέση του. Θα βγάλουμε το καλώδιο. Καλό φαίνεται.
Και τώρα θα πρέπει να το δούμε δεμένο. Άντο λοιπόν. Να το έχουμε εικόνα. Έχουμε και στοιχεία στην οθόνη. Είναι εντάξει. Το κλείνουμε. Και πάμε για τον επίλογο. Αυτή ήταν λοιπόν η επισκευή, αυτή η εύκολη επισκευή λοιπόν. Είχε να κάνει με έναν καμένο πυκνωτή σε ένα rail των 19 volt και πριν από αυτό ένα super, IO, ένα charging chip το οποίο είχε πρόβλημα, δεν ήταν καμένο. Υπήρχαν και άλλα προβλήματα τα οποία δεν τα κατέγραψα, αλλά το μηχάνημα τελικά δουλεύει. Δεν είναι αυτό το θέμα, το θέμα είναι της εύκολης επισκευής. Αυτό που είδατε στο βίντεο ήταν πραγματικά ένας πυκνωτής καμένος μετά το charging chip. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να τον βρεις, δεν ήταν καθόλου εύκολη επισκευή, δεν ήταν καθόλου σώπα μου ρε, δεν έγινε τίποτα τώρα, πόσο λεφτά θες γι' αυτό. Πρέπει να εκτιμούμε και να βλέπουμε τη δουλειά του άλλου, κάθε δουλειά είναι μοναδική, ο χρόνος πληρώνεται, η εξειδίκευση πληρώνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, αν σας άρεσε το βίντεο εγγραφείτε, προωθήστε το βίντεο, μοιραστείτε το, θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.